Όταν σήμερα λέμε μονομαχίες μεταξύ πολιτικών, βάζουμε στη λέξη εισαγωγικά και στο νου έρχεται η πολιτική αντιπαράθεση, οι αντεγκλήσεις, οι φραστικοί διαπληκτισμοί στη Βουλή ή ακόμα και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Παλαιότερα όμως η λέξη μονομαχία δεν είχε εισαγωγικά και σήμαινε μάχη με όπλα μεταξύ δύο μόνο αντιπάλων, πολλές φορές μέχρι θανάτου. Οι μονομαχίες βασίζονταν σε ένα κώδικα τιμής με σκοπό κυρίως όχι την τιμωρία του αντιπάλου όσο την αποκατάσταση της τιμής του θυγέντος, ο οποίος μάλιστα ήταν πρόθυμος να διακινδυνεύσει ακόμα και τη ζωή του για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήδη από τις αρχές του 13ου αιώνα είχε ξεκινήσει η εφαρμογή νομοθεσίας που τις απαγόρευε, ήταν μόλις τα μέσα του 19ου και τις αρχές του 20ου που πέρασαν στο περιθώριο. Μέχρι τότε όμως η μονομαχία αποτελούσε συνήθι πρακτική επίλυσης διαφορών μόνο μεταξύ ανδρών, πολλές φορές μεταξύ πολιτικών. Ο 7ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Άντριου Τζάκσον, πριν εκλεγεί είχε μονομαχήσει τουλάχιστον δύο φορές. Ο Αβραάμ Λίνκον λίγο έλειψε να εμπλακεί σε μονομαχία το 1842. Ο πρόεδρος της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε, μονομάχησε με συνάδελφό του πολιτικό το 1952. Ακόμα και ο πρώτος Γερμανός καγκελάριος, ο Ότο φον Μπίσμαρκ, συμμετείχε σε τουλάχιστον 50 αναμετρήσεις. Στη Γαλλία, μάλιστα, η τελευταία μονομαχία μεταξύ πολιτικών ήταν αυτή του επικεφαλής της ομάδας των σοσιαλιστών και μελλοντικού υπουργού του Φρανσουά Μιτεράν Γκανστόν Ντεφέρ και του βουλευτή του Γκολικού Κόμματος Ρενέ Ριμπιέ και διαδραματίστηκε την 21η Απριλίου του 1967. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1386, με πρόεδρο στην έδρα τον Άρνολτ Ντακορμπί, το ανώτατο δικαστήριο του Παρισιού ανακοίνωσε ενώπιον των αντιδίκων ότι κάνει δεκτό το αίτημα για μονομαχία μέχρι θανάτου του υπότη Ζαν Ντεκαρούζ με τον άρχοντα Ζακ Λεγκρί. Αυτή ήταν η τελευταία δικαστική απόφαση δια μονομαχίας που ενέκρινε το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Έκτοτε έγιναν πολλές αιτήσεις, όμως απορρίφθηκαν όλες. Μόλις 50 χρόνια πριν, στη Γαλλία καταγράφεται και η τελευταία μονομαχία για λόγους τιμής. Η μονομαχία έγινε ανάμεσα στο δήμαρχο της Μασαλίας, Γκανστόν Ντεφέρ, και ενός Γάλλου πολιτικού του Ρενέ Ριμπιέρ. Ήταν 20 Απριλίου του 1967, όταν μετά από μια δημόσια συζήτηση γεμάτη ένταση, ο Γκαστόν Ντεφέρ σηκώθηκε από τη θέση του και μίλησε υβριστικά προς το Ρενέ Ριμπιέρ. Η μονομαχία έγινε την 21η Απριλίου του 1967. Ο Γκαστόν Ντεφέρ δέχθηκε ένα τρύπημα που τον τραυμάτισε ελαφρά και απέτησε να συνεχιστεί η μονομαχία. Μετά όμως το δεύτερο τραυματισμό του από το Ρενέ Ριμπιέρ αποδέχθηκε την ήττα του. Η μονομαχία έλαβε τέλος. Η παρεξήγηση έληξε. Και στην Ελλάδα όμως η μονομαχία αποτέλεσε τρόπο με τον οποίο οι άνδρες έλυναν τις διαφορές τους, ακόμα και οι πολιτικοί που υποτίθεται ότι είχαν άλλα εργαλεία, όπως ο διάλογος. Οι θυελώδεις συνεδριάσεις που γνώρισε η Βουλή των Ελλήνων ήδη από το 19ο αιώνα είναι τόσες ώστε να συνιστούν αυτόνομο και ιδιαιτέρως ενδιαφέρον κεφάλαιο της κοινοβουλευτικής μας ιστορίας. Κοινοβουλευτικά ξυλοκοπήματα, ραβδομαχίες, αντεγκλήσεις, βαρύτατες ύβρις και βίαιες εκενώσεις των θεωριών από τους ευζώνους ήταν φαινόμενα που κατέγραφαν συχνά πυκνά οι εφημερίδες εποχής. Ωστόσο, οι κόντρες και οι διαξυφισμοί στη Βουλή δεν είχαν πάντα ανέμακτη κατάληξη. Στην Ελλάδα, η αντίληψη της αποκατάστασης της τιμής δια της μονομαχίας είχε διαδοθεί κυρίως στα σαλόνια και μεταξύ των στρατιωτικών στα τέλη του 19ου αιώνα. Και οι πολιτικοί, ωστόσο, συνήθισαν να επιλύουν τις ιδεολογικές τους διαφορές μονομαχώντας. Πρωταγωνιστές, μάλιστα, μιας εξ αυτών υπήρξε πρώην Πρωθυπουργός και ο επικεφαλής του Τρίτου σε δύναμη κόμματος της Βουλής. Στις σημερινές, λοιπόν, κοινοβουλευτικές ιστορίες, έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε το έθιμο της μονομαχίας στην ελληνική πολιτική ιστορία. Έθιμο το οποίο έχει ήδη από το 17ο αιώνα ενσωματωθεί στον κώδικα δεοντολογίας των σαλονιών της Δυτικής Ευρώπης. Βέβαια, όπως συνέβαινε συχνά, η Ελλάδα είχε πρωτοπορήσει και σε αυτό, αν θυμηθούμε την ομηρική κλίση σε μονομαχία του Αχιλλέα προς τον Έκτορα κατά τον Τροϊκό Πόλεμο.
και μπορεί τις περισσότερες φορές τα ανέμακτα αποτελέσματα των μονομαχιών να μην ικανοποιούσαν τα βάρβαρα ένστικτα της εποχής, ωστόσο οι μονομαχίες εξακολουθούσαν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, μονοπολώντας μάλιστα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πόσο μάλιστα αν οι μονομάχοι ήταν πολιτικοί. Ήταν Ιανουάριος του 1872, όταν ο εγγονός της Λασκαρίνας Πινότσι, της γνωστής μας Μπουμπουλίνας, πλωτάρχης Γεώργιος Μπουμπουλής, κάλεσε σε μονομαχία τον Θόδωρο Δηληγιάννη, που ήταν μετέπειτα πρωθυπουργός. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία, πάκρο εισάκρον της μικρής ακόμα ελληνικής πρωτεύουσας και αποτέλεσε το πρώτο θέμα συζήτησης στα σαλόνια και στα καφενεία. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο 45χρονος πλωτάρχης είχε αναλάβει υπουργός ναυτικών στην κυβέρνηση Συμμαχίας, που είχαν σχηματίσει δύο θανάσιμοι αντίπαλοι, ο Δημήτρης Βούλγαρης και ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Ο Δηληγιάννης έσπευσε να αρθρογραφήσει στον τύπο, τονίζοντας πως δεν ήταν δυνατόν να αναλάβει υπουργός ναυτικών κάποιος ο οποίος είχε επισήμως χρεοκοπήσει ρίχνοντας κανόνι. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Ο γνωστός για τα ξεσπάσματα και την παλικαριά του Μπούμπουλης απέτησε να ξεπληθεί αμέσως η προσβολή με αίμα. Έστειλε λοιπόν δύο γνωστούς αξιωματικούς στο Δεληγιάννη, ακριβώς για να ζητήσουν εξηγήσεις και να το απευθύνουν σύμφωνα με τους τύπους επίσημη πρόσκληση σε μονομαχία. Στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία έχει καταγραφεί επίσης και η ξεχωριστή μονομαχία του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου με τον Καντοπινό 5 φορές Πρωθυπουργό, έστω για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, Δημήτρη Ωράλη στο Γουδί. Ξεχωριστή γιατί όταν τελικά δόθηκε από τους μάρτυρες το σύνθημα στους μονομάχους να πυροβολήσουν, γράφουν χαρακτηριστικά οι εφημερίδες εποχής, μπαμικούστη στον αέρα πριν τα βόλια πήγαν πέρα, δηλαδή, αστόχησαν. Η συνάντηση που προκλήθηκε από τον Κωνσταντόπουλο ορίστηκε στο Γουδί στις 8.30 το πρωί της 19ης Νοεμβρίου 1893. Οι μονομάχοι στάθηκαν απέναντι σε απόσταση 25 βημάτων και μόλις δόθηκε το σήμα πυροβόλησαν. Κανένας όμως δεν βρήκε στόχο. Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο Δημήτρης Ράλης ελάμβανε μέρος σε μονομαχία. Με τον ίδιο τρόπο είχε λύσει και τις διαφορές του με τον βουλευτή της Λακωνίας Λεωνίδα Πετροπουλάκη, τραυματίζοντάς τον στην ομοπλάτη. Το γεγονός, αν και προκάλεσε παρέμβαση της δικαιοσύνης, οι δύο μονομαχοί δεν διώχθησαν καλυπτόμενοι από τη βουλευτική ασυλή. Η διαδικασία όμως της αποκατάστασης της φυγής τιμής δεν έφτανε πάντα στο τέλος. Όπως μαθαίνουμε από τον τύπο της εποχής, ο Κωνσταντόπουλος ήθελε να μονομαχήσει και με τον βουλευτή Αθανάσιο Εφταξία. Ακόμα και ο βουλευτής Σύρου, Σούτσος, αφού εξύβρισε μέσα στο δρόμο στην οδό Σταδίου, χτύπησε με τη μαγκούρα του τον διευθυντή του σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιώς Παρασκευαΐδη. Η διένεξη έφτασε ενώπιον του διευθυντή της αστυνομίας, του πρώτου αστυνομικού διευθυντή Αθηνών, γνωστού από τότε των διωγμών κατά τον Κουτσαβάκηδον στο κέντρο της Αθήνας, Δημητρίου Μπαϊρακτάρη. Φτάνοντας λοιπόν στο γραφείο του Ισούτσος και Παρασκευαΐδης, εκείνος, εγερθείς όπως ακριβώς αναγράφεται στον τύπο της εποχής, εγερθείς της θέσεώς του, έκαμε σφοδράς παρατηρήσεις στον κύριο Σούτσο και εξέφρασε την απορία του και τη λύπη του ότι μεταξύ ανεπτυγμένων ανθρώπων κατεχόντων επίσημων εν την πολιτεία και την κοινωνία θέσεων συμβαίνουσι τιάφτε έκτροπη και ανίκη πράξεις. Με μονομαχία έλυσαν τις διαφορές τους το Φεβρουάριο του 1904. Ο Κωνσταντίνος Μολένσκης ήταν υπουργός στρατιωτικών με ποιον, με τον Θεοδόση Λιμπρίτη, ο οποίος ήταν βουλευτής Τυρνάβου και πρώην υπουργός στο ίδιο Υπουργείο. Αιτία και πάλι μια πολιτική επισημαχία στη Βουλή. Στις 2 Φεβρουαρίου, λοιπόν, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για στρατιωτικά θέματα, η φράση του Λιμπρίτη «Οι κυβερνώντες ανοήτως αποστέλουσι τους κληρωτούσι στην σχολή χωρίς προηγουμένους να τους δοκιμάσουσι» προκάλωσε την έντονη αντίδραση του Σμολένσκι. Το θέμα έλαβε πολιτικές διαστάσεις με δηλώσεις του αρχηγού της αντιπολίτευσης Θεόδωρου Δηληγιάννη, όχι όμως προς την κατεύθυνση της καταδίκησης πράξης. Μάλιστα, το πρωτόκολλο της μονομαχίας συντάχθηκε στο ιδιαίτερο γραφείο του εφόρου της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Οι δύο μονομάχοι συναντήθηκαν στον Μπραχάμι στις 8 το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1904. Παρόλο όμως ότι και οι δύο ήσαν πρώην στρατιωτικοί, ουδής ευστόχησε, με αποτέλεσμα να δώσουν στο τέλος τα χέρια, λύνοντας τη διαφορά τους. Είχαμε και μια άλλη μονομαχία, αυτή του Στάικου Φαρμακόπουλου, που σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κρυπ της 10ης Ιουνίου 1904, έγινε, πώς λέμε σήμερα, σε ζωντανή σύνδεση, δηλαδή παρουσία δημοσιογράφου. Ήταν 8 Ιουνίου 1904, όταν με αφορμή τη συζήτηση νομοσχεδίου για την παιδεία, αντιπαρατέθηκαν ο βουλευτής Ναυπλίου Νικόλαος Φαρμακόπουλος και ο βουλευτής Βάλτου Ιωάννης Στάικος. Η μονομαχία ήταν αναπόφευκτη.
Παρουσία δημοσιογράφου από την εφημερίδα Scrip που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου 1904 με αναλυτικό πρωτοσέλιδο συναντήθηκαν στην περιοχή Κουδί το απόγευμα στις 9 Ιουνίου 1904. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός στο πόδι του Στάικου. Έτσι όλοι ήταν ευχαριστημένοι, ακόμα και ο τραυματίας, ο οποίος προς έκπληξη όλων δήλωσε: «Σας βεβαιώ κύριοι ότι χαίρω υπερβολικά, διότι το αποτέλεσμα υπήρξε αιματηρών. Είχαμε πλέον καταντήσει μέσα στη Βουλή αηδία. Μπαμ μπουμ στον αέρα και τελείωνε». Και το ρεπορτάζ έκλεισε με δήλωση του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Θόδωρου Δηληγιάννη. «Δεν αμφέβαλον», είπε. Ο Νικόλαος Φαρμακόπουλος ήταν πάντοτε δεινόσκοπευτής. Η βουλευτική ασυλία, ωστόσο, είχε οδηγήσει το απροχώρητο. Έτσι, σχεδόν κάθε φορά που δημιουργούνταν ένταση στη Βουλή, γυαλίζονταν τα όπλα και ετοιμάζονταν οι μάρτυρες της μονομαχίας. Όμως, τον Ιούνιο του 1904 το αποτέλεσμα είχε τραγική κατάληξη. Ο θάνατος βουλευτή από σφαίρα υπουργού ξεσήκωσε σάλο και αποτέλεσε την αφορμή για να σταματήσει οριστικά αυτό το ανόητο έθιμο. Η μονομαχία αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του βουλευτή Τρικάλων Κωνσταντίνου Χατζιπέτρου, γνωστού ως Κόκκου Χατζιπέτρου, ενώ η φωνική σφαίρα είχε προέλθει από το όπλο του Υπουργού Παιδείας Σπυρίδωνος Τάη. Ο Σπυρίδων Στάης υπήρξε ένας λαμπρός πολιτικός που όμως η ιστορία του κυλιδώθηκε από αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη στις 18 Ιουνίου 1904 όταν υπηρετούσε ως Υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη. Όλα ξεκίνησαν έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής από φραστική επίθεση του βουλευτή Τρικάλων εναντίον του Στάη. Αιτία ή μη εκλογή στη θέση του καθηγητή ανατομίας του φίλου του Χατζιπέτρου Κωνσταντίνου Μελισσινού. Κατά τον ίδιο το Στάι, ωστόσο, ο Χατζιπέτρος είχε εξοργιστεί διότι δεν του είχε κάνει κάποιο ρουσφέτη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χατζιπέτρου, από την άλλη, του είχε ζητήσει να διορίσει ένα συγγενή του. Η μονομαχία ήταν μονόδρομος, τόπος όπου δονύφτης η σημερινή Νέα Χαλκιδόνα πάνω στην οδό Αχαρνών σε ένα χωράφι. Χρόνος στις 5.30 τα ξημερώματα της 18ης Ιουνίου 1904. Ο Στάις, έμπειρος και δεινόσκοπευτής, βρήκε με την πρώτη στην καρδιά τον Μίο Χατζιπέτρο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Στη συνεδρία της Βουλής την ίδια μέρα, ο Πρωθυπουργός Θεοτόκης ανήγγειλε το αποτέλεσμα της αιματηρής μονομαχίας, καθώς και την παρέτηση του Υπουργού που είχε υποβληθεί πριν το γεγονός. Αυτό όμως δεν εμπόδισε το Στάι να επανεκλεγεί αρκετές φορές βουλευτής και υπουργός το 1908 και το 1921. Με τέτοιους υπουργούς και με τέτοια, ας το πούμε και αυτό, κοινωνία, μπορεί κάθε Στάις να σκοτώνει όσους βαστάει η ψυχή του, αφού είναι βέβαιος πως δεν θα πάθει τίποτα, ούτε ποινικός, ούτε κομματικός, έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής, ενώ ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η Ακρόπολης του Βλάση Γαβριλίδη. Μετά από την εξέλιξη αυτή και την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης, η Βουλή αποφάσισε την απαγόρευση των μονομαχιών, επιβάλλοντας ποινές όχι μόνο για τους μονομάχους, αλλά και για τους μάρτυρες. Έτσι, τον Μάρτιο του 1922, όταν ο βουλευτής Αγαμέμνων Σλίμαν ζήτησε την επαναφορά τους, έπειτα από τη διένεξη που ακολούθησαν και χαστούκια που δέχτηκε μέσα στη Βουλή από τον συνάδελφό του Σπύρο Μερκούρη, το αίτημά του απορρίφθηκε.